Τι προσφέρει κατά τη γνώμη μου ένα θεατρικό έργο σε έναν θεατή με χρόνια νόσου? Θάρρος, ελπίδα, αποδοχή, διασκέδαση. Γεια σας, το θέατρο προσφέρει ανακούφιση και θεραπεία σε ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Η ψυχολογία είναι πολύ βασικό κομμάτι της αντιμετώπισης της νόσου. Όσο για τους ασθενείς που παρακολουθούν θέατρο, σε ταξιδεύει. Κάποτε σε ηρεμή, σου δίνει δύναμη, έστω και λίγο με τη φαντασία σου να ταξιδέψεις και να νιώσεις όμορφα. Το θέατρο είναι το ομορφότερο ταξίδι. Το θέατρο είναι μαγεία. Το θέατρο είναι γέλιο. Το θέατρο είναι δάκρυ. Το θέατρο είναι λύτρωση. Το θέατρο πιστεύω ότι σε βοηθάει να ξεχνιέσαι, να ξεφεύγεις. Ξεκουράζεται το μυαλό σου, η ψυχή σου, η καρδιά σου. Και πιστεύω ότι καμιά φορά είναι καλό να σταματάμε να ασχολούμαστε με τη δική μας ζωή και να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Έτσι, αγάπη μου. Στο θέατρο μόνο το εννοώ αυτό και με την πολύ καλή έννοια. Το θέατρο βοηθάει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών. Αποεστιάζει την προσοχή από την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, επιφέρει θετική διάθεση, εφορία και ανάταση, αποσύροντας από την ψυχή τους πολλά βάρη και βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με περισσότερη δύναμη και αισιοδοξία. Η ερώτηση, Άννα, που μας θέτει η φίλη μας η Ανθή, είναι πόσο καλό κάνει το να παρακολουθεί κάποιος θέατρο γενικότερα. Εγώ έχω να πω ότι το θέατρο κάνει όχι μόνο καλό στους θεατές, αλλά και σε εμάς τους ίδιους που είμαστε πάνω στη σκηνή. Είναι η ψυχοθεραπεία μας και περνάμε καλά. Να, τώρα πάμε να παίξουμε με τα άλλα παιδάκια πάνω στη σκηνή, Άννα. Εγώ νομίζω ότι το θέατρο αυτό που προσφέρει και σε εμάς και στους ηθοποιούς που το παίζουν, αλλά κατά συνέπεια και στους θεατές, είναι τη δυνατότητα να δουν και άλλες εμπειρίες πέρα από τις δικές τους και άλλες ζωές, και πολλές φορές, επειδή πάντα αυτό έχει και μια λύτρωση, άσχετα αν το τέλος είναι καλό ή κακό, υπάρχει όμως μια κάθαρση, νομίζω ότι τους κάνει να νιώθουν πιο αισιόδοξοι και καλύτερα με τα δικά τους θέματα. Οι άνθρωποι με το θέατρο κοινωνικοποιούνται, αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους, βγαίνουν προς τα έξω, αποκτούν αυτοπεποίθηση πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διεργασία τους κινητοποιεί τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά και κοινωνικά. Το θέατρο μας συγκινεί, μας διευρύνει τους ορίζοντες, προσφέρει ανάταση ψυχής. Είναι γνωστό ότι το θέατρο άρχισε να γίνεται μέρος της όποιας θεραπευτικής διαδικασίας στην αρχαία Ελλάδα. Το θέατρο, εκτός των άλλων, μας κάνει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι συμβαίνει στο τώρα, μπροστά μας, στην παρούσα στιγμή. Το θέατρο μας κάνει να θυμηθούμε, να ονειρευτούμε, να αισθανθούμε, να βάλουμε στην άκρη αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις, να χαμογελάσουμε και να αναγνωρίσουμε κομμάτια του εαυτού μας έξω από μας. Και αυτή η αναγνώριση, η αποδοχή, είναι πάντα η αρχή για να αλλάξουμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας λίγο περισσότερο. Τα ωφέλη μιας παράστασης για έναν ασθενή είναι άπειρα και πάρα πολύ σημαντικά. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι παρακολουθώντας μια παράσταση μπορεί ο ασθενής να ταυτιστεί με έναν ήρωα, να πάρει χαρά, ελπίδα, αγάπη και θάρρος και δύναμη για να ξεπεράσει είτε τον πόνο που έχει σωματικό, είτε όποιον ψυχολογικό πόνο τον βαραίνει. Το θέατρο, η μουσική, οι τέχνες θεραπεύουν την ψυχή όλων μας.